πνευματικό τέκνο του Αγίου Γεώργιου Καρσλίδη διηγήθηκε. Όταν ο γέροντας έβγαζε τη Θεία Κοινωνία, δεν ακουγόταν ούτε ψήφυρος, τίποτα. Και αν κάτι ήθελε να πει, ακουμπούσε το Άγιο Ποτήριο στην Αγία Τράπεζα. Έβγαινε έξω, έκανε τις παρατηρήσεις του και μετά το ξανάπαιρνε. Ένιωθες μια μεγάλη ευλάβεια και ένα δέος όταν ερχόσουν κοντά του και ζούσες κάτι διαφορετικό. Το διάστημα που ήμουν μέσα στο ιερό, είχε έρθει μια γυναίκα και επειδή ο Άγιος κρατούσε το Άγιο Ποτήριο και κοινωνούσε, της έκανε νόημα να τραβηχτεί στην άκρη. Στο τέλος, τη φώναξε και ήμασταν στην εκκλησία μόνο οι τρεις μας, ο γέροντας, αυτή και εγώ. «Μάνα μου», της είπε σοβαρά, «πού ήρθες εσύ να μεταλάβεις? Σκότωσες τόσες ψυχές και ήρθες τώρα να μεταλάβεις?» «Εγώ, πάτερ, πότε και πού?» ρώτησε η γυναίκα απορριμμένη. «Εσύ δεν κάνεις τη μαμή εκεί επάνω, στο τσελιγκάτο. Εσύ δεν σκότωσες επειδή στο ζήτησαν 7 βρέφη. 7 χρόνια δεν θα κοινωνήσεις. Θα κάνεις και αυτόν τον κανόνα που θα σου πω και μετά θα έρθεις να δούμε αν θα σε μεταλάβω ή όχι». Εγώ έμεινα άναυδος τότε. Ένας κύριος από τον καλό αγρό δράμας αναφέρει πως μια φορά πήγε μια γυναίκα να κοινωνήσει και ο Άγιος δεν της επέτρεψε. Όταν τον ρώτησαν τον λόγο, τους είπε «Είδα ένα σκυλί με Ευαγγέλιο στο στόμα του». Πάλι δεν κατάλαβαν και κατόπιν τους εξήγησε. Ορκίστηκε ψέματα στο δικαστήριο και αδίκησε άνθρωπο. Μια άλλη φορά, κάποια θεία του πήγε στο μοναστήρι να κοινωνήσει τα παιδιά της, ενώ προηγουμένως τα είχε αφήσει να φάνε αυγά. Ο Άγιος Γέροντας, με το χάρισμά του, το γνώριζε αυτό και δεν ήθελε να τα κοινωνήσει. Και της είπε «Τα τάισες αυγά και ήρθες να τα κοινωνήσεις». Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.